Θα πάμε σε ένα τοπικό θέμα, παύλα πρόβλημα, καθώς όπως καταγγέλει ο ΤΟΕΒ της περιοχής του πρώην Δήμου Βερμίου στον Δήμο της Εορδαίας, στην περιοχή, στην κοινότητα Μεσοβούνου, το αρδευτικό είναι στον αέρα και το έργο δεν συνεχίζεται. Θα δούμε τις λεπτομέρειές του με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ της περιοχής, τον Γιάννη τον Ασφαλτίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Πρόεδρε, πώς έχει η κατάσταση? Περιμένετε να ολοκληρωθεί το αρδευτικό, αλλά είναι άφαντος ο εργολάβος? Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να το πάρουμε από την αρχή, για να σας βάλω στο κλίμα. Όπως ξέρετε, έχουμε το αρδευτικό του Μεσοβούνου, το οποίο είναι μια δαπάνη περίπου 5 εκατομμυρίων. Αφορά τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου περίπου 2.000 στρεμμάτων και την επέκταση σε άλλα 3.200 στρέμματα. Δηλαδή 5.200 στρέμματα στο σύνολό του. Ναι, 5.200 στρέμματα περίπου θα είναι το όλο έργο. Λοιπόν, έχει δημοπρατηθεί το έργο από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον Ιούνιο έχει υπογράψει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. Δυστυχώς όμως από τότε, λόγω των γεγονότων με τον κορονοϊό στην αρχή, τώρα βέβαια έχουμε και το θέμα του πολέμου, δεν κατέστη δυνατόν να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Με υπηρετιότητα δική του πάντα και όχι των υπηρεσιών, έπρεπε μέχρι τις 20 του Οκτώβρη να έχει κάνει το 20% του έργου. Δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα, λόγω του ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου έχουν εκτοξευτεί πάνω από 35% από ό,τι μας έχει ενημερώσει. Προφανώς και άλλα έργα έχουν μείνει σε αυτή την στάση αναμονής, τέλος πάντων. Περιμένουν οι εταιρείες να γίνουν αναπροσαρμογή των τιμών από το Υπουργείο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Σε επαφή που είχα και σήμερα το πρωί με τις υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπορέσει να το ολοκληρώσει, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το συντεκτικό. Τι να ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε? Εδώ λέτε δεν έχει ξεκινήσει. Τέλος πάντων, αυτή να ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο έχει 720 μέρες από την ημέρα της υπογραφής για την ολοκλήρωσή του. Θα ακολουθήσουν, από ό,τι μου είπαν σήμερα στις τεχνικές υπηρεσίες, θα ακολουθήσουν τις νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή θα πρέπει να του σταλεί ένα έγγραφο στο τελεσίδικο, αν θέλετε. Για να κηρυχθεί έκτοτος, αυτό λέτε. Για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες. Αν δεν ανταποκριθεί και τώρα, θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την έκπτωση. Αυτό θα σημάνει ότι ενδεχομένως το έργο θα το πάρει ο δεύτερος μειοδότης ή θα ξαναπροκηρυχθεί? Ο δεύτερος μειοδότης, αλλά σε περίπτωση ενστάσεως από τον ανάδοχο, καταλαβαίνετε. Ναι, θα πάρει χρόνο. Τι χρόνο θα πάρει? Και το 23 θα χάσουμε το πρόγραμμα. Και είναι ένα πρόγραμμα 5 εκατομμύρια. Και την ώρα που εμείς μιλάμε για πολυκινητοποίηση και την ώρα που λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και την ώρα που έχουμε κάνει το φράγμα τα προηγούμενα χρόνια και άρα νερό έχουμε δεξαμενή για να δώσουμε και εκεί έχουμε και δυναμικές καλλιέργειες με δέντρο καλλιέργειες. Εκεί κάθε χρόνο έχουμε μια αυξητική τάση πάνω από 10%. Και θέλουμε να κρατήσουμε και τους νέους στον τόπο μας. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Σήμερα καλλιεργούμε πάνω από 2.500 στρέμματα αρδεύει το ΕΒ και έχουμε, σας λέω, αυξητική τάση περίπου 150 με 200 στρέμματα κάθε χρόνο. Και δεν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Πρόσφατα έχω ενημερώσει και την Περιφέρεια γι' αυτό, τον κύριο Περιφερειακή. Θα ήθελα και από το βήμα το δικό σας να τον παρακαλέσω να φροντίσει τις όποιες διαδικασίες να τις κινήσουμε και από την πλευρά του να πιέσει κάποιες καταστάσεις για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο. Να μην χάσουμε τα χρήματα. Είναι κρίμα δηλαδή μετά από τόσο αγώνα που έχουμε κάνει και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η σημερινή να χάσουμε το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για 5 εκατομμύρια, δεν είναι αστεία πράγματα. Άλλοι ψάχνουν και εμείς το έχουμε και να τα χάσουμε θα είναι πραγματικά άσχημη η εξέλιξη. Και αυτό όλο οφείλεται κατά τη γνώμη τη δική μου στη γραφειοκρατία. Τι να πει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να υπάρξει κάποια στιγμή λύση και όχι να χαθεί το πρόγραμμα και κατά συνέπεια να χαθεί και μια σημαντική υποδομή με το αδρευτικό που θα μπορούσε να τονώσει και την δυναμική της καλλιέργειας που υπάρχει εκεί. Και την οικονομία φυσικά. Τις μέρες που ζούμε, όπως είπατε και με την απολυκνητοποίηση, σίγουρα είναι ένα έργο που θα δώσει πνοή στην περιοχή μας. Η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, περαιτέρω ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.